Δεν χωράει ανθρώπινος νους τα όσα υποστηρίζεται ότι συνέβησαν σε χωριό του Ηρακλείου και βίωσε στο κορμάκι του από το 2016 μέχρι το 2018 ένα αγοράκι που τότε ήταν από 9 έως 11 ετών. Η αναβίωση της υπόθεσης στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης με κατηγορούμενο έναν 62χρονο, ο οποίος είχε εξαγχιστεί ασυγγενική σχέση με την οικογένεια του παιδιού, πραγματικά σόκαρε έδρα και ακροατήριο, με τη γιαγιά του ανήλικου να εξιστορεί μια σειρά από πράξεις φρίκης σε βάρος του. Ο 62χρονος πατέρας 4 παιδιών και παππούς 7 εγγονιών, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γιαγιά του παιδιού, δίπλα στην οποία ο ανήλικος μεγάλωνε, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των δικών του και με την απειλή ότι θα κάνει κακό στον πατέρα του και την οικογένειά του, το εξανάγκαζε να σιωπά στις αρρωστημένες του ορέξεις που περιελάμβαναν από ασελγείς πράξεις, βιασμό, κτηνοβασία, μέχρι και βιασμό, όπως υποστηρίχθηκε, από άλλους άνδρες. Οι περιγραφές της γυναίκας μούδιασαν κάθε ανθρώπινο νου που δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της κτηνοδίας. Επί δύο τουλάχιστον χρόνια, ο ανήλικος υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν από τον 62χρονο για να καλύψει τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του άνδρα, ο οποίος πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, αν και αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία. Τα όσα φρικτά ζούσε το παιδί, όπως υποστήριξε η γιαγιά του, τα κατέγραφε με κάθε λεπτομέρεια σε ημερολόγιο και τα μοιράστηκε μαζί της όταν εκείνη είχε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο και θα έπρεπε να λείψει κάποιες μέρες. Ο Γολγοθάς του παιδιού άρχισε στα 9 του χρόνια με πορνοτενίες που το υποχρέωνε να βλέπει μαζί του και ασελγείς πράξεις. Όταν δε το βίασε για πρώτη φορά, το εκφόβιζε ότι θα κοινοποιούσε ότι ο μικρός είχε σεξουαλικές σχέσεις με συμμαθητές του. Ο αρρωστημένος νους του 62χρονου έφτανε μέχρι το σημείο να ασελγεί και να ασκεί σεξουαλική βία στο παιδί, κλείνοντάς του το στόμα και τα μάτια, βάζοντάς το μέσα σε αποθήκη και στάβλο, ακόμη και σε χρόνο που η σύζυγός του βρισκόταν μέσα στο σπίτι τους. Σε κατάσταση σοκ, η γιαγιά του παιδιού υποστήριξε ότι ο εγγονός της βιάστηκε και από 6 αλλοδαπούς, τους οποίους κάλεσε ο 62χρονος μέσα στην αποθήκη. Η χρήση βίας ήταν τέτοια που το παιδί τόσο αυτή τη φορά, όσο και κάποιες άλλες φορές που 62χρονος το κακοποιούσε, το ίδιο επέστρεφε χωρίς καν να μπορεί να σταθεί στα πόδια του, καθοδηγούμενο να απαντάει ότι είχε χτυπήσει πέφτοντας ή ότι είχε τσακωθεί με συνομιλίκους του. Η ασύλληπτης βιαιότητας και φρικαλαιότητας υπόθεση διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 29 Νοεμβρίου.